Καλό μεσημέρι, κύριε Φούρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό που έχετε δει στον κύριο Δούκα και όχι απλά τον υποστηρίζετε, τον υποστηρίζετε με τόσο μεγάλη θέρμη? Κύριε Βεργιανελάκη, στις ευρωεκλογές θέλησα να υποστηρίξω δύο φίλους μου από τα παλιά, τον Φίλιππο Σαχινίδη και τον Γιάννη Μανάτη, και ένα νέο παιδί, τον Λευτέρη Καρχημάκη. Ξεκίνησα λοιπόν και έκανα μια περιοδία σε όλο τον ομό. Έβρισκα μπροστά μου τείχο, έναν ανυπέρβλητο τείχο, και ο τείχος ήταν: δεν ψηφίζουμε Ανδρουλάκη. Έτσι κατέληξα πολύ νωρίς. Ήταν ο τείχος: δεν ψηφίζουμε Ανδρουλάκη. Ναι, ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Ναι. Οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου. Ναι, 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 αυτοί ναι, ναι, με τους οποίους είχα στο παρελθόν ναι, μια ζεστή σχέση. Ναι. Μου λέγαν: δεν κάνει, δεν μπορούμε. Και έτσι νωρίς είχα δει ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε λύση νέας ηγεσίας. Ο Χάρης Δούκας είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας με παγκόσμια αναγνώριση. Μας έδωσε τη μεγάλη χαρά από το 2013, μια μεγάλη χαρά είχαμε, τη νίκη του στην Αθήνα. Και βεβαίως, επειδή εγώ θέλω να έχω προσεγγίσεις ιδεολογικές και πολιτικές, παρακολούθησα μέρα-μέρα και ώρα-ώρα τα όσα έλεγε, και βεβαίως με συγκίνησε ότι επαναφέρει την ψυχή του ΠΑΣΟΚ στη ριζοσπαστικότητα και την κινηματικότητα. Έτσι αποφάσισα να τον στηρίξω, και βεβαίως και να μην είχα αποφασίσει, βλέποντας την επίθεση στο πρόσωπό του από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, των στελεχών της. Χθες έβλεψα την κυρία Βούλτευση, τον κύριο Μπογδάνο, τους συντονιστές του σχετικού σταθμού, να μην ξέρουν τι λένε. Και μάλιστα το νέο εφεύρημα αυτής της εβδομάδας είναι ότι ο Χάρης Δούκας υπέστη συντριπτική ήττα στην Αθήνα. Στην Αθήνα ψηφίζαμε μονοσταυρία, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 6 υποψήφιους και βάζαμε ένα σταυρό. Κάνω μια παρένθεση. Mm-hmm. Θα εισηγηθώ σε επόμενες εκλογές να υπάρχει δισταυρία, γιατί έτσι θα βγαίνουν οι αξιολογότεροι και όχι μονοσταυρία που σε δεσμεύει. Στην Αθήνα λοιπόν τι συνέβη? Στην Αθήνα η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν βουλευτής 20 χρόνια. Είχε τους δεσμούς της. Εκεί έχει το δίκτυό της. Εκεί έχει 400 ανθρώπους στο δίκτυο από την Αθήνα. Δεν θα σταυρώνανε την Άννα Διαμαντοπούλου στην Αθήνα, που τη γνώριζαν 20 χρόνια, που ήταν βουλευτής τους και που αν είχαν δύο σταυρούς θα βάζαν το δεύτερο σίγουρα και στο Χάρη Δούκα. Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν τώρα υποψήφιος για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Δεν θα σταύρωναν οι φίλοι του, οι πολιτικοί του. Επομένως, όλο αυτό το παραμύθι περί αποδοκιμασίας στην Αθήνα είναι μια καινούργια κατασκευή για να πλήξουν τον γόητρο και το κύρος του Χάρη Δούκα. Κύριε Φουρά, γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο Ανδρουλάκης? Το 30% των φίλων και μελών του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι τον στηρίζει την πρώτη Κυριακή. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει? Εγώ παρακολουθώ διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις και τις ποιοτικές πλευρές των δημοσκοπήσεων. Εδώ και πολύ καιρό το αίτημα για ανανέωση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι καθολικό στην ελληνική κοινωνία. Αν δεν έρθει αυτή η ανανέωση, ανησυχείτε πως το κόμμα κινδυνεύει? Φοβούμαι να σας κάνω μια πρόβλεψη. Σε περίπτωση που εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ θα συνεχίσω να είμαι ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα 17,5% θα τα δείτε πολύ σύντομα να ξαναγυρίζουν στα 13%. Ναι. Θεωρείτε, κύριε Φούρα, ότι μπορεί να ήταν διαφορετική η κατάσταση εάν ή μάλλον όχι, να το θέσω αλλιώς, η κυρία Διαμαντοπούλου, αυτοί που ψήφισαν, αφήστε τι θα κάνει η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου και ο στενός κύκλος της, το ίδιο ο κύριος Γερουλάνος, οι ψηφοφόροι που πήγαν και ψήφισαν
Γερουλάνο και Διαμαντοπούλου και πήραν την τρίτη και τέταρτη θέση και με υψηλά ποσοστά. Τι εκτιμάτε ότι θα κάνουν στο δεύτερο γύρο? Είναι πιο πιθανό? Είχαν αφού... την ίδια διαπίστωση, κοινή διαπίστωση με μένα, ότι χρειάζεται νέα ηγεσία ο χώρος. Ναι. Χρειάζεται ανανέωση της ηγεσίας. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Και πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα πιστεύω θα ακουμπήσει η συνείδησή της. Θα προχωρήσουν σε μια νέα επιλογή, με όσα ρίσκα έχει αυτή η νέα επιλογή, αλλά εν πάση περιπτώσει που έχει μέσα της την ελπίδα. Ναι, την ελπίδα για κάτι καινούριο. Να υποθέσουμε, κύριε Φούρα, την ελπίδα για αναγέννηση του Πασόκ. Ναι, ναι, ναι. Να υποθέσουμε, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι αυτός ήταν ο λόγος που επιλέξατε τον κύριο Δούκα? Βλέπετε στο πρόσωπό του κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, και δεν επιλέξατε π.χ. αφήστε τον κύριο Ανδρουλάκη που θεωρείτε ότι δεν κάνει, και δεν επιλέξατε την κυρία Διαμαντοπούλου, με την οποία προφανώς είχατε και πιο ισχυρούς δεσμούς και φιλικούς κτλ.? Είχα σοβαρό προβληματισμό μεταξύ του Παύλου του Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα. Όμως κατέληξα, βλέποντας ότι έχει το κλικ το οποίο χρειάζεται η κοινωνία, το επικοινωνιακό ο Χάρης, κατέληξα να στηρίξω το Χάρη με βάση την προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο που με εντυπωσίασε στο Χάρη είναι η άποψή του για πώς διηγείται ένα σύστημα. Στο Δήμο της Αθήνας έχει χρησιμοποιήσει όλους ανεξάρτητα τους δημοτικούς συμβούλους. Έχει εμπιστευτεί τους ανθρώπους που ψήφισε ο κόσμος, και ας κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε και ανθρώπους από την Ανταρσία. Και αυτοί έχουν κάτι να προσφέρουν στην κοινωνία. Σωστά. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι δημοσκοπικά φαινόταν να έχει ένα ρεύμα ανωδικό τους τελευταίους μήνες, αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στην κορύφωση της προεκλογικής περίοδου, φάνηκε και εκ του αποτελέσματος ότι έκατσε κάπως το ρεύμα του Δούκα, το οποίο το βλέπαμε να υπάρχει στην κοινωνία. Και με προβληματίζει. Και είναι αλήθεια ότι συνέβη αυτό που μου λέτε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο μόνος ο οποίος ήταν στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης και των συστημάτων επηρεασμού της κοινή γνώμης ήταν ο Χάρης Δούκας. Ναι. Δηλαδή το σύστημα, άκουσα, το λέω έτσι. Άκουσα για την εσωκομματικές βολές για την Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν άκουσα πουθενά να πλήττεται ο Παύλος Γερουλάνος, και δεν ασχολήθηκε σχεδόν κανείς με την Άντια Γεννακοπούλου και τον Μιχάλη Κρατρίν. Ό,τι συνέβαινε ήταν εναντίον του Χάρη Δούκα. Ναι. Εφευρήματα ότι δεν μπορεί τα ίδια στην ίδια μας χάλη, ότι η Αθήνα βρωμάει, ότι δεν έκλεισε, δεν άνοιξε τους τους δρόμους, ότι δεν θέλει στα εξάρχεια το μετρό, το μετρό και τα λοιπά. Ναι, ναι, να φανταστεί κανείς, ακουγόταν. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Αν σας ρωτούσα, κύριε Φούρα, ότι θα κερδίσει ο Χάρης Δούκας, ότι θα κάνει την ανατροπή, λέτε, έτσι? Έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως η εκλογική αναμέτρηση από τις δημοτικές εκλογές. Η ψηφοφορία ξεκινάει από το μηδέν. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς είχαμε καμιά φορά συντριπτικά αποτελέσματα. Θυμάμαι ένας φίλος μου στο Κερασίνη, υποψήφιος δήμαρχος, στον πρώτο γύρο είχε 49% και ο αντίπαλός του 23% και έχασε. Καλά, εδώ το είδαμε, ναι, και στην Αθήνα, κύριε Φούρα, το 42-14. Ήταν στο πρώτο γύρο και ανετράπηστο. Λοιπόν, αρκετά είπαμε. Χρήστο, θέλω να πω κάτι για σένα. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί παρακολουθώ χρόνια τη δουλειά που κάνεις. Είσαι ένας αντικειμενικός και αξιόπιστος άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης της περιοχής. Και σε ευχαριστώ για αυτό που κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φούρα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι, είτε πριν είτε μετά το αποτέλεσμα. Απόστολε, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φούρα. Γεια σου, μαγιά. Γεια σας, γεια σας. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.